την υγειά μας ρε παιδιά. Είσαι μια μέρα σαν κι αυτή. Καλησπέρα σας. Μπορεί να γεννήθηκα για να πονώ και για να τυραννιέμαι. Μπορεί οι συννεφιασμένες Κυριακές να βιάζουν με την καρδιά μου. Αλλά υπάρχουν και κάτι νύχτες μαγικές και ονειρεμένες που αξίζει να ζούμε περιμένοντάς τις. Νύχτες μαγικές θα μπορούσε να λέγεται η απόψινή εκπομπή, η οποία είναι αφιέρωμα στο μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη, στο Βλάχο, όπως τον αποκαλούσαν αειδευτικά οι φίλοι του, που άλλαξε κατά τους ειδικούς και όχι μόνον το ρου της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, ο οποίος μας άφησε τεράστια αριστουργήματα και πολλά τον αριθμό, μέρος των οποίων θα ακούσουμε απόψε. Και βεβαίως θα επανέλθουμε γιατί μας αγινεύει και μας βοητεύει οτιδήποτε μαγικό και ανεξήγητο, γιατί ο Τσιτσάνης παραμένει ένα ανεξήγητο κεφαλαίο. Γεννήθηκα στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ο πατέρας μου ήταν υπερώτης από τα Γιάννηνα, καθώς και η μάνα μου τη λέγαν Βικτωρία από τα Ζαγόρια, το γένος Λάζου. Στην Αθήνα ήρθα περί τα τέλη του 1936. Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου ήταν να γίνω δικηγόρος. Όμως, τίποτα από αυτά δεν έγινε και γραφτό ήταν να ασχοληθώ επαγγελματικά με το λαϊκό τραγούδι που με βοήθησε. Μια ζδέκια εξημερώνει 28 Δεκεμβρίου, επειδή και έτσι ρωμαλαία τραγούδια έχει γράψει ο Τσιτσάνης και η μουσική του ήταν έτσι και γκρίζα τραγούδια έχει γράψει και κοινωνικό τραγούδι έχει γράψει και πολιτικό, θα τα πούμε παρακάτω. Το θεωρήσαμε ότι είναι ό,τι πρέπει. Νύχτες μαγικές. Μιλάω με καημό, με σφαλάδα.
τις χειμερικές κιθάρες πλέτη και φιωτό. Αραπίνες μάτια φλογισμένα και κορδιά φυγίσια καμωμένα σαν εξωτικά. Πόσα χρόνια περίμενα στο πρώτο τραγούδι αυτό για να έρθει να μας παίξει το μπουζουκάκι σου, έλα. Αντώνης Ανίθης, καλησπέρα Αντώνη. Ω, καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Όλα καλά. Μια χαρά. Μας αρέσει και γι' αυτό σε φωνάζουμε όσο μπορούμε πιο συχνά. Και εμένα μου αρέσει η εκπομπή. Μου αρέσει το. Καταρχήν το φέρωμα. Σε αυτό το φέρωμα θα ερχόμουν και τραυματίας. Ναι. Σίγουρα. Καλησπέρα Μαράκη, καλώς ήρθες. Καλά, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε που είσαι πάλι εδώ μαζί μας.
πρώτη φορά για φέτος, γιατί είναι μόλις η δεύτερη-τρίτη εκπομπή γι' αυτό πρώτη φορά. Το οποίο το αυτό συμβαίνει και με την κυρία Καλημέρη. Καλησπέρα, Λιζετάκη. Γεια και χαρά. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλό χειμώνα να έχουμε. Καλό χειμώνα, χρόνια πολλά. Όλα καλά, χρόνια πολλά για αύριο κτλ. Γεια σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Δεν το προλάβεις το αλβανικό, ε. Το έπος, όχι. Εντάξει, είπαμε. Είπαμε, αλλά όχι. Με μεγάλη μου χαρά, γιατί είναι η πρώτη φορά ύστερα από τρία χρόνια, μας έκανε την τιμή επιτέλους. Εντάξει, δεν είναι πολύ στην Αθήνα γι' αυτό. Ο Αγάθωνας. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Τι γίνεται, όλα καλά? Καλά, μετά από 5-6 προσκλήσεις ήρθα επιτέλους. Μια η μέση, την άλλη η άκρη, τέλος πάντων, όλο κάτι γίνεται. Την άλλη Θεσσαλονίκη, την άλλη. Φέτος θα είσαι στην Αθήνα όμως. Φέτος θα είμαι στην Αθήνα. Ήδη έχω ξεκινήσει στο Άτονα Θανάτου. Θα τα πούμε και παρακάτω. Μαράκη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Τι ευχαριστώ λέει, πολύ για την πρόσκληση. Μου, εμείς ευχαριστούμε. Για ένα συνθέτη που έδωσε στον τόπο μας την κλασική του μουσική. Είναι ο αγαπημένος μου και σας ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, απόψε θα πούμε λίγα λόγια και πολύ τραγούδι, διότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά με τα τραγούδια. Και τον ήξερα στο Τσάνισι. Κύριος Κινούσης, παιδιά, για όσους ήρθατε, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ο κύριος Κινούσης. Λοιπόν, εγώ με το Τζιλιά ή τον Μπίλι, πολλά έχει προσυνόμια προς την Ήλια. Γνωρίστηκα όταν ήμουν 5 χρονών ακούγοντας τα τραγούδια του από ένα γραμμόφωνο που είχε ο πατέρας μου. Όταν λοιπόν κι εγώ έγινα πλανόδιος μουσικός στα 10 μου χρόνια, από όλα τους δίσκους που είχε τα τραγούδια ο πατέρας μου το γραμμόφωνο, δεν ξέρω πώς, ξεχώριζα και έλεγα και τραγουδούσα με τα ακορντεόν στις ταβέρνες τα τραγούδια του Τζιτζάνι. Αυτός ο άνθρωπος αργότερα ήταν αυτός ο δάσκαλός μου, ο μέντορας μου, ο άνθρωπος που ακούμπησα πάνω του. Και είδα όχι μόνο το μεγάλο και τρανό Τσιτσάνι, αλλά τον άνθρωπο, τον φίλο και αργότερα τον κουμπάρο μου. Ένα μόνο σου λέω ότι ήμουνα στην Ασδάν Φαντάρος και έφευγε από την Αγαρνών, επειδή ήμουν ο μόνιμος εκτελεστής όλων των τραγουδιών του, και ερχόταν στην Ασδέν μετά το προσκλητήριο και με έπαιρνε και πηγαίναμε στη Ριζούπολη. Πολλά έχουν να θυμηθούν. Για πρόβες και για εγγραφές. Πρόβες κάναμε στο ψήφι, στο υπόγειο που ήταν στο σπίτι του. Και πολλές φορές κοιμόμουν και εκεί. Είναι ατελείωτα αυτά που θα μπορώ να σου πω για το Τσιτζάνι. Τον είχες πει καμιά φορά την ώρα που έγραφε ένα τραγούδι που το συνάμβανε, δηλαδή, πώς το δοκίμαζε, τις πρώτες νότες, ρε παιδί μου. Κοίταξε να σου πω. Αυτός ο άνθρωπος, παρότι ήταν ο μεγάλος και ο τρανός Τσιτζάνις, το φαινόμενο Τσιτζάνις, δεν απέρριπτε κάτι που θα του πει, ας πούμε, ο Κινούσης, η Ευαγγελία, η Μαργαρόνη, ο Κώστας Μπλάδη, ο Παπαδόπουλος, κάτι. Καθόταν σαν παιδάκι και λέει, ναι ρε, για ξέρετε να πες το για αυτό. Δηλαδή καθόταν και έπαιρνε και μια γνώμη. Αυτό ήταν. Ρούφαγε. Όχι, δεν ήταν το ψώνιο ότι εγώ είμαι και δεν μην μου πεις τίποτα και δεν διορθώνω τίποτα, γιατί, κατάλαβες, ήταν ένα μωρό παιδί. Τέλος πάντων, όσο για τα τραγούδια του, η Ελλάδα, ο κόσμος, όλος. Και κάτι άλλο, γιατί μπορεί να μην ξαναμιλήσω. Όταν δούλευα στο Φαντηρικό μαζί του, σαν ακορντεονίστας, γιατί ήμουν αρκετά χρόνια μαζί, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι πιο πολύ του φιλούσαν το χέρι οι ξένοι που ερχόντουσαν, οι ξένοι, οι τουρίστες και μεγάλα ονόματα. Από Άντωνι Κουίν, Ζήλτα Σέρεμι, όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Ερχόντουσαν στο Φαντηρικό για να δούνε το Τζιτζάνι και να του φιλήσουν το χέρι. Ο Τσιτζάνις, δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα τι ήταν ο Τσιτζάνις. Έπρεπε κανείς να τον ζήσει πολλά χρόνια για να τον καταλάβει. Εγώ ευτύχησα και τον έζησα. Τα πρώτα ρεμπέτικα που άκουσα ήταν, νομίζω, του Μάρκου, ο οποίος είχε το στυλ αυτό που ξέρουμε όλοι, το βαρύ. Εμένα με εγωίτευσαν πάρα πολύ τα τραγούδια του Παπάζουγλου, τον οποίο δεν γνώρισε καθόλου. Όταν βρισκόμουν στην Αθήνα, πήγαινα και έτρωγα μαζί με τους φοιτητάς, τους πατριώτες μου, σε μια ταβέρνα εδώ κάτω προς το σταθμό Λαρίσης, λεγόταν Πλάτανος. Εκεί εγώ με τον Μπουζουκάκη έλεγα 2-3 φορές την εβδομάδα τα τραγούδια μας. Επειδή έχουμε κάνει αρκετά αφιερώματα εδώ σε πολύ μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, έχω και εγώ προσωπικά να καμαρώνω ότι τουλάχιστον το Τζιτζάνι πρόλαβα και τον είδα. Είχα πάει και εγώ στο σκοπευτήριο, με 5-10 φορές τότε που μαζεύαμε τα ταλιράκια, τα νικά, ο ένας φίλος με τον άλλο και τσοντάραμε και πηγαίναμε και βάζαμε και καβατζώναμε κάτι μπουκάλια μικρά ουίσκι στις τσέπες και παραγγέλναμε ένα μπουκαλάκι και μετά βγάζαμε τσακ 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 να πω, γιατί δεν είχαμε να πληρώσουμε δεύτερο. Αλλά τουλάχιστον τον πρόλαβα με την Μπέλου. Ξανά
αποκληρός γυρίζω στην κακούργα ξενιτιά. Καλησπέρα κύριε Σουφουνάκη. Καλησπέρα. Πώς μας ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Το πρόλαβες. Η πρώτη γνωριμία με τον Τζιτσάνι ήταν όταν ήμουνα στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Εγώ ανατράφηκα, έκανα γυμνάσιο Λύκειο στο Νέο Φάληρο. Οπότε στο Φαλυρικό που είπε εδώ ο κύριος Κινούσης, όταν τα βράδια γυρνούσαμε αργά στο σπίτι, αυτός έβγαινε απ' έξω και καθόταν, βγάζανε δύο καρέκλες και κάπνιζε. Οπότε τον βλέπαμε και λέγαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, ήμασταν κοντά πατελονάκια. Και απαγορευόταν, αλλά και λεφτά δεν είχαμε. Στη συνέχεια, βεβαίως, μετά τη μεταπολίτευση, τον έζησα κι εγώ ως θαμώνας στο Χάραμα. Και βεβαίως στη συνέχεια τον γνώρισα και ως άνθρωπο αρκετά καλά. Ήρθε κατευθείαν από το αεροπλάνο. Αλλιώς, αν περνούσε από το σπίτι, θα μας έφερνε και ένα. Τι θα μας έφερνες? Εντάξει, έχω ένα πολύ ωραίο θύμιο από τον ίδιο, ένα μπουζούκι με μια αφιέρωση πάνω στον Νίκο Σύφουνα, έτσι το γράφει. Στον Νίκο Σύφουνα. Ναι, αυτό έγινε με τους σεισμούς το 81. Εγώ προσέρχομαι είμαι αρχιτέκτονας, αλλά ένας πολιτικός μηχανικός, επειδή το σπίτι του στην Κλειφάδα είχε πάθει. Είχε ταρακουνηθεί, είχε ρογμένει, βεβαίως. Ήταν ένα διόροφο με υπόγειο και μπροστά πρασιά. Έτσι φτιάχνονταν η μελέτη της στερέωσης και πηγαίναμε εκεί και τρώγαμε. Και τον έζησα έτσι για αρκετό καιρό και από εκεί αναπτύχθηκε και η όποια γνωριμία. Εσύ, επειδή το πειράζεις το όργανο λίγο, έπαιζες και πριν ή από εκεί πειράστηκες? Όχι, εγώ το πείραζα, τώρα δεν το πειράζω πολύ, αλλά το πείραζα γιατί η γενιά η δικιά μου γαλουχήθηκε ουσιαστικά με το ρεμπέτικο τραγούδι. Πιο πολύ θα έλεγα από το ρεμπέτικο που ακούγαμε στην περιοχή Φαλήρου, του Μοσχάτου, που είχε να κάνει με τους λαϊκούς βάρδους εκείνης της εποχής και που ήταν ο Καζαντζίδης και που ήταν ο Στράτος, ο Παγιουτζής, και που ήταν ο Περπινιάδης, που ήταν μια μεγάλη μορφή, ο Τσαουσάκης που έμεινε και εκεί κοντά. Έμεινε εκεί κοντά στις Ζηφιές και τον οποίο τον γνώριζα επίσης. Και έτσι μπορώ να πω ότι για μένα, για τη δικιά μου τη γενιά, είχαμε κάνει και μια κομπανία όταν ήμασταν στο εξωτερικό, στην Ιταλία, και πηγαίναμε και τραγουδούσαμε και παίζαμε και στη Γερμανία και αλλού. Βέβαια, και βγάζαμε και βεροκάματο. Κυρίως, όχι, ρεμπέτικα. Είμαστε η γενιά που στη δεκαετία του 70 ουσιαστικά ξεκίνησε την αναβίωση του ρεμπέτικου με μια διαφορετική μορφή από ό,τι τη βλέπουμε σήμερα. Και βεβαίως ο Τσιτσάνης ήταν. Τα κομμάτια του Τσιτσάνη ήταν ρεμπέτικα, αλλά δεν είχαν αυτή την. Ας την πούμε έτσι, αυτό που δεν του άρεσε και πολύ του Τσιτσάνη. Το ρεμπέτικο το συνδύαζε πολύ με τον έρωτα. Ναι. Ο Βαμβακάρης το ρεμπέτικο το συνδύαζε και με τη ζωή και, έτσι, του και κόσμου που ήταν στο περιθώριο. Του περιθυρωμένου, του κόσμου που ήταν στο περιθώριο. Ο Τσιτσάνης ήταν πιο εκλεπτικός στην προσέγγιση του στο ρεμπέτικο τραγούδι. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί οι δύο ουσιαστικά ήταν οι άνθρωποι που γαλούχησαν περισσότερο από τον οποιοδήποτε, γιατί είχαν και το μεγαλύτερο ρεπερτόριο, έγραψαν και τα περισσότερα κομμάτια, μουσικά κτλ. Μάλιστα. Πάνος Κορολιάκος. Καλησπέρα φίλε και αγαπημένα συνάδελφε. Τι μου κάνεις? Μια χαρά. Κύριε Διευθυντά, καλά.
Καλά. Ποιος διευθυντής. Κάτσε, να έχουμε άκρα. Ποτέ δεν ξέρεις κατά εμένα. Φίλοι, αλλά... Δεν ξέρεις κάποια φορά. Αχρειάζεται. Τι μου κάνεις. Καλά, καλά, καλά. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Εγώ δεν έζησα τον Τσάνι, ούτε τον γνώρισα από κοντά. Είμαι από αυτούς που έζησαν το μύθο του από μακριά. Που μεγαλώσανε με τα τραγούδια, που τα τραγουδήσανε. Και... Έχω τραγουδήσει και πολύ και στη σχολή μαζί. Πολύ. Ναι. Τα ρεπερτόρια όμως είναι αξάντλητο. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Μας θέσουμε στη σχολή. Έχουμε κάνει πολλά τέτοια. Ήταν μικρότερος ο Σπύρος. Ναι. 10-12 χρόνια, όχι πολύ. Καταρίνα Δασκάλου, καλησπέρα. Τι κάνεις, Πέτρο. Εγώ μια χαρά, σε ευχαριστώ, Σπύρο μου. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου να τραγουδάει νύχτα. Ναι, γιατί εσύ είσαι ολιγολόγια τώρα, πώς προσυδειάζεις με το Τζανί. Μια χαρά. Α, για πες. Ο πατέρας και η μάνα κάνανε ολονύχτης, έτσι, βραδιές με... και τραγουδούσαν και οι δυο πάρα πολύ καλά, πάντα. Τέτοια τραγούδια, πώς... αυτό έλεγα τώρα στους συναδέλφους, ότι μου θυμίζει τον πατέρα και τη μάνα. Εσένα σου σε θυμίζει καθόλου εσένα, δηλαδή δεν τραγουδάς αυτά τα τραγούδια καθόλου. Κοίτα, εγώ τα τραγουδάω γιατί έχουν μπει στο αίμα μου από τότε που ήμουν παιδί. Τα έχω ακούσματα παιδικά αυτών των τραγουδιών. Οπότε είναι, πώς να σου το πω, όπως με ενθουσιάζει η ροκ, με ενθουσιάζουν και αυτά. Μάλιστα. Ακριβώς όμως. Η Ιάκωβε Μιλωνά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Νεαρός συνάδελφος και συνεργάτης φέτος της Κατερίνας. Ναι. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Εσύ τώρα έχεις καμιά. Γιατί επίτηδες φέρουμε νέους ανθρώπους να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου. Εμείς οι σκατόγεροι, οι ασκατόγεροι, έχουμε τα κολλήματά μας και οι νέοι δεν παίρνουν χαμπάρι. Σας έχει διαπεράσει, σας πούμε. Ναι, μας έχει διαπεράσει. Είναι μέσα στο DNA μας, νομίζω, αυτά τα τραγούδια από τους μεγαλύτερους αλλά και από τους υπέροχους τραγουδιστές που τα συνέχισαν. Τα ξέρεις, δεν τα ακούς για πρώτη φορά απόψε. Όχι, 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 τα ξέρω. Γιατί θα δώσω σε λίγο, θα δώσω κάποιον μέγα, αλλά κοίτα που γκέσαι. Όχι, για πρώτη, εντάξει. Άννα Τσουκαλά, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, κύριε συνάδελφος. Τι κάνατε? Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί είναι μια μουσική την οποία λατρεύω και επειδή σε λίγο καιρό ετοιμάζομαι να φύγω, θα μου λείψει πάρα πολύ και θα τη χάσω. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος για το λόγο που ετοιμάζεσαι να φύγεις. Γιατί συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Μια και είναι μουσική εκπομπή, μπορούμε να το πούμε. Γιατί ετοιμάζεσαι να φύγεις, πουλάκι μου? Γιατί πέρασα πρώτη στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης στην Όπερα, στο Θεάτρο του Λυσέου. Τα ακούτε? Αυτό αξίζει πυροκρατία. Ακούτε? Μου έχετε να βάλω τα κλάματα, γιατί εδώ είναι σε ένα αποχαιρετιστήριο. Σας ευχαριστώ που με κάνεις. Θα το αφιερώσουμε λοιπόν, σε αφιερώνουμε τη βραδιά. Και αυτό που άκουσα, μέχρι δηλαδή να τελειώσει η εκπομπή θα έχω λιώσει. Δεν το πω σίγουρο αυτό, από τώρα ξεκινάω. Μα με την αχάριστη θα ξεκινήσει την όπερα, τι νομίζεις? Με δύο πράγματα θα φύγω στη βαλίτσα. Με Τσιτσάνι και Μερακή. Αλλιώς δεν πάω, Μαρκελόνη. Εδώ, με έχει προτεύσει. Ιρακή από μένει. Ιρακή είναι από Ζαμπράνη, δώρο. Κερασμένη, κερασμένη από την Κατερίνα. Καλησπέρα Κατερινάκη, καλώς ήρθες. Τι κάνεις, κυρία συνάδελφος? Καλά, μια χαρά. Γυρίσματα, τρέχεις τώρα, ναι. Μανώλη, τον κύριο Κώστα. Καλησπέρα, κύριο Κώστα. Γεια σας, Σπύρο. Τι κάνετε, κύριε Βανίθ μας? Κύριο Μόσταυλε. Ξέρεις κάτι, σε αυτό που λέει ο κύριος Φουνάκης, θα συμπληρώσω ότι θα συμφωνήσω, ότι η δεκαετία του 70 μας ξαναέβαλε τη δικιά μας τη γενιά του 80-70-80, της μεταπολίτευσης δηλαδή, στο λαϊκό τραγούδι, στις παρέες, στις επικοινωνίες μας με τις πολιτικές νεολαίες εκείνη την εποχή, στα αφεντικά χρόνια. Και ο Τσιτσάνης, όταν ο κορυφαίος λαϊκός βάρδος, είχε και πολιτικό στίχο και πολιτικό λόγο, το οποίο μας πήγαινε πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Και θέλω εδώ να τονίσω μια δουλειά που είχε κάνει ο συγχωρεμένος ο Πάνος ο Γεραμάνης, λίγο πριν φύγει. Ένα CD που είχε εκδοθεί με τα τραγούδια, νομίζω, της κατοχής του Βασίλη Τσιτσάνη. Μια εξαιρετική δουλειά. Δεν μου λες. Εσύ είσαι και ραδιοφωνάκιας. Παίζεις. Ναι. Τσιτσάνη, παίζεις Τσιτσάνη. Τσιτσάνη δεν θα το λέω ότι παίζουμε. Είναι λίγο στο έντεχνο Δίες. Και τι είναι, άτεχνο δηλαδή? Τώρα μην βάζει μέσα αυτή. Ναι, άτεχνο. Εντάξει. Έτσι, για να μου αρέσει να κεντρίζω λίγο. Είναι πιο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Δυστυχώς, εγώ διαφωνώ απολύτως σε αυτήν την ιστορία. Γιατί δεν είναι. Είναι πολύ απλά. Η γιαγιά μου έλεγε ότι, να σου πω παιδάκι μου, για να πηδήξει. Για να πηδήξεις από εδώ και να πας εδώ, πρέπει να πάρεις φόρα από πίσω. Ναι, ναι. Πίσω. Ναι. Ως τα πίσω. Παίρνεις φόρα, πατάς και πας. Δεν γίνεται. Το πίσω του. Έτσι δεν είναι. Αλέξανδρος Σασονίδης, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο, γεια σου. Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Έχεις ασχοληθεί και πολύ περισσότερο ημών με τον Τσιτσάνη. Θα ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα απόψε. Δεν θα το πολύ συζητήσουμε γιατί έχουμε πολλά τραγούδια. Μπορούμε όμως να πούμε ότι είχε γράψει δύο ύμνους για τον Ελλάς, μια που είναι και αύριο 28 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Οι οποίοι έχω την εντύπωση ότι δεν ηχογραφήθηκαν.
Και επίσης, μια και η φίλη μας είπε ότι πάει στη Βαρκελόνη να σπουδάσει και καλή επιτυχία στις σπουδές της. Είναι ευκαιρία μέσω του Τσιτσάνη αφενός να γνωρίσουμε το λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι το οποίο πολλοί υποτιμάται και θεωρούμε μόνο τον Τσιτσάνη καλό και όχι τους υπόλοιπους. Εγώ πιστεύω ότι ο Τσιτσάνης είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Και φέτος είναι και η χρονιά της Κάλλας, 30 χρόνια από το θάνατο της Κάλλας. Και έχω την εντύπωση ότι μια που κάνατε και πριν ένα λογοπαίχνο για το έντεχνο, άτεχνο, ότι καλό είναι να τα δούμε όλα αυτά ενοποιητικά, δηλαδή όλα είναι ένα. Και το λαϊκό και το ρεμπέτικο και το λεγόμενο έντεχνο. Και η κλασική στην οποία η Ελλάδα όντως έχει διαπρέψει. Τώρα πρόσφατα βγήκε και ένα κέντρο. Αυτές τις ζημιές τις κάνουν οι ερευνητές, με συγχωρείτε. Οι ερευνητές τις κάνουν αυτές τις ζημιές. Δηλαδή, όχι, ερευνά κάποιος, ας πούμε, ένα χώρο και επειδή δεν μπορεί να τον ερευνήσει όλο, το βαφτίζει. Νομίζω, να σου πω, Σπύρο, κάτι. Να σου πω κάτι. Νομίζω υπάρχει κάτι βαθύτερο εδώ. Ότι η ελληνική πολιτεία και η κοινωνία δυσπιστεί στον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή, αρνείται να αποδεχτεί και να παραδεχτεί ότι το λαϊκό τραγούδι είναι ένα πολιτιστικό επίτευγμα. Έτσι. Όπως αρνείται για παράδειγμα την εθνική αντίσταση. Δηλαδή, επειδή είναι, ας το πούμε, λαϊκά κινήματα σε εισαγωγικά, γιατί ένα λαϊκό τραγούδι δεν μπορεί να αφορά 10 ανθρώπους, δυσπιστεί προς αυτό το πράγμα. Θεωρεί ότι είναι μια δημιουργία υποδεέστερη της ευρωπαϊκής ή κάποιας άλλης. Θεωρώ, επειδή το σπουδάζω και κάνω και μια μελέτη, όπως ξέρεις, για τα τραγούδια που αναφέρονται στο θάνατο, ως συγγραφέας μιλώντας με την ιδιότητα του συγγραφέα, θεωρώ ότι τουλάχιστον οι στίχοι τους για τους οποίους μπορώ να μιλήσω ανεπιφύλακτα. Και του Τσιτσάνη και άλλων, γιατί και ο Τσιτσάνης έγραφε και στίχους, όπως όλοι οι μεγάλοι συνθέτες. Και οι στιχουργοί, βέβαια. Εξαιρετικό στίχο. Είναι εξαιρετική και είναι πολύ κρίμα για κάποιους ανθρώπους να θεωρούν, για παράδειγμα, ότι ο Δερβενιώτης, ο Αείμνητος και ο Μακαρίτης, ο Μπακάλης, ο Χίωψη δεν είναι καλοί συνθέτες. Είναι όλοι πολύ καλοί. Ο Τσιτσάνης είχε το όραμα, είχε ένα στρατηγικό όραμα, επειδή και είχε τύχει να σπουδάσει λίγη μουσική, ήξερε βιολί με έναν Ιταλό δάσκαλο. Και κατέβηκε εδώ για να σπουδάσει, νομικά, αλλά δεν πρόλαβε λόγω του πολέμου. Και νομίζω μόνο ο Καλδάρας έχει σπουδάσει, ήταν Γεωπόνος, δεν ξέρω αν τέλειωσε. Ναι, ναι. Είναι από τους λίγους δηλαδή που είχαν μια συγκροτημένη, ας την πούμε, έτσι, παιδεία. Και μπόρεσε να καταλάβει ότι αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν ένας θησαυρός, έπρεπε να πάει απαλλαγμένο από κάποια, σε εισαγωγικά, πάλι έτσι ψεγάδια, και προς στίγματα, το ευρύ κοινό. Αντώνη Σαλαφογιώργο, καλησπέρα, Αντώνη μου. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ. Διαφωνώ με τον στρατηγό, Ασονίτη. Και του έλεγα και προηγουμένως, ο Τσιτσάνης το απενοχοποίησε, το ρεμπέτικο, αλλά δεν κατάφερε να το κάνει κίνημα. Το έκανε μόδα. Τα πόνερα ήταν ότι κάποιοι λιμοκοντόροι και κυράτσες εκεί τραγουδούσαν Τσιτσάνη, ήταν μελωδικότερος των άλλων, τον πρώτο μου Τζαουσάκη και ούτω καθεξής. Αλλά είχε και ένα καλό αυτή η μόδα. Υπάρχει ο Νίκος, ο Σιπουνάκης το ξέρει, ένας μεταφραστής Ολλανδός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Νίκο, ο οποίος αγαπάει πολύ το ρεμπέτικο και ξέρει όλα τα τραγούδια του Τσιτσάνη. Το καλοκαίρι ήμασταν στο Στρασβούργο μαζί. Έπαιζε με τον Μπουζουκάκι του, ήταν πολύ ωραίο. Αυτό ήταν το καλό, αλλά υπάρχουν και τα πόνερα. Ρένια Τσιμπίκου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ξέρει πουλάκι με τον Τσιτσάνη. Φυσικά. Ανάρα και τα ψυρίδια. Έχουμε μεγαλώσει, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί στην οικογένειά μου μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια. Μια ολόκληρη γενιά συνθετών, δεν είναι μόνο ο Τσιτσάνης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη μέρα που πέθανε. Το σούσουρο που έγινε στο σπίτι, επειδή εμείς έχουμε και τη συνήθεια να αγοράζουμε εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια τις εφημερίδες και να σταματάμε στην είσοδο της πολυκατοικίας για να διαβάσουμε και μετά να ανεβάσουμε να μοιράσουμε τον τύπο στην υπόλοιπη οικογένεια. Ήταν η μέρα που λέγαμε τι έγινε. Εμένα αυτό που θέλω απλά να σχολιάσω εδώ είναι το ότι αν η μόδα κάνει κύκλους, όπως λένε όλοι οι μόδιστροι, εύχομαι αυτή η μόδα να ξανάρθει και να ξανακάτσει, γιατί στη σούπα των εποχών που ζούμε με τα ραδιόφωνα των playlist, γιατί κυρίως εκεί εντοπίζεται, θεωρώ, το πρόβλημα, όχι στην τηλεόραση. Εύχομαι κάποια στιγμή να επιστρέψει αυτή η μόδα, να μάθουν οι επόμενες γενιές, γιατί εντάξει, εγώ θεωρώ αυτόν τυχερό, αλλά δεν ξέρω τι ακολουθεί. Να μάθουν τι εστί Τσιτσάνης, Καλδάρας, Βίρβος και άπειροι συνθέτες. Αναφέρω ειδικά αυτούς, επειδή είναι από τα Τρίκαλα, όλοι. Βαμβακάρης, σας είναι από τη Σύρο. Εύχομαι να περάσουν, γιατί νομίζω ότι εκεί επιστρέφουμε τελικά. Σε όποια δύσκολη στιγμή, σε όποια δικιά μας κοντινή στιγμή, σημαντική στη ζωή μας. Εγώ τουλάχιστον εκεί επιστρέφω. Δεν επιστρέφω στα πολύ μαζικά. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι δική μου άποψη αυτή. Δεν είναι δική σου άποψη, αλλά είναι δύο πράγματα. Είναι άλλο η διασκέδαση όταν πάμε σε ένα μαγαζί, όπου θα δεις ακόμα και τα νέα παιδιά, τους φοιτητές που πάγουν σε κάτι τέτοια μαγαζάκια, να πούμε στα Εξάρχεια κτλ. Με το που πέσει η πρώτη παινιά του Τσιτσάνη που σηκώνονται όρθιοι σαν να τους χτύψει ρεύμα. Και είναι άλλο αυτό που θεωρείται διασκέδαση, αυτό το περιραίων τη παραλία, τα playlist που λες κτλ. Το playlist είναι μια μόδα που δεν μ' αρέσει. Έτσι κι αλλιώς. Το ραδιόφωνο όμως ακόμα έχει μια μεγάλη μαγεία που δεν έχει τηλεόραση. Ο λόγος του ραδιοφώνου είναι. Το θέμα είναι γιατί να μου παίζει και λίγο Τσιτσάνη. Θα παίζουν Τσιτσάνη. Θε να πούμε για τα ραδιόφωνα που παίζουν Τσιτσάνη. Καταρχήν υπάρχει το δεύτερο πρόγραμμα τη κρατική ραδιοφωνία. Μόνο το κρατικό, αυτό σου λέω. Αν δεν υπήρχε το κρατικό, δεν θα το ξέρανε πολλοί κόσμο. Δεν θα είχαν πιτσιρίκια, δεν θα είχαν ακούσει το όνομά του. Δεν είναι το πρόβλημα πάντω το ραδιόφωνο στα μίντια σήμερα. Είναι άδικο να το πει. Καλά, δεν είναι και το θέμα μα αυτό. Ξέρουμε τα τραγούδια του πάντω και δεν ξέρουμε
ποιος είναι, ποιος τα έχει γράψει. Έτσι. Ναι, σε αυτό δεν διαφωνώ. Έχουν μια ρίζα αυτά. Εσύ μπορεί να ρωτάς το να μοιράρε. Μπορεί να ρωτάς τον Γιώργο. Καλά, εννοείται ότι ρωτάω. Πες τον Γιώργο. Και μάλιστα μου το λέει στίχους στίχους τα τραγούδια όλα. Θα σου πει και η ημερομηνία, η χρονολογία εγγραφής. Ό,τι θέλει. Πόσες φορές έχει πάει εκτελεστή. Καλησπέρα, αγόρι μου. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Αλλά να σας πω κάτι. Εμένα η δική μου σχέση με τον Τζιτζάνι ήταν αποθετική αρχικώς λόγω οικογένειας. Γιατί με το που ξυπνάγαμε, ο πατέρας μου ξημερώνει και βραδιάζει. Δεν γίνεται. Θες να πας στο σχολείο, θες να πας να. Έχεις τον πατέρα σου όλη την ώρα. Τον απόθυσα τον Τζιτζάνι. Άκουγα Τζιτζάνι και. Αυτό που πειραίνει, όντως, την ημέρα που πέθανε, θυμάμαι την κηδεία. Λέω κάτι πρέπει να έχει αυτός ο τύπος. Να είχε μάλλον. Και άρχισα μετά σιγά-σιγά να ασχολούμαι. Το άφησα. Περισσότερο ακούω ηλεκτρονικά, τέτοιου είδους ρεύματα. Κάποια στιγμή ένας φίλος μου, DJ αυτός, ο Τζεφ. Είχε φτιάξει ένα πολύ ωραίο κομματάκι, μπιτάτο κτλ. Και μου έβαζε: Μη με κατακρίνεις. Λέω: Τι είναι αυτό, ρε, από πού είναι? Μου λέει: Από το Τζιτζάνι. Τζιτζάνι, λέω. Και έτσι άρχισα να ακούω Τζιτζάνι και να ανακαλύπτω βεβαίως τα διαμάντια. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τα λόγια απ' έξω. Δεν ξέρω αν ξέρω. Μην του κάνω σκοτεινό, κύριε Μπρίσιμο. Αν αυτά που ακούω είναι Τζιτζάνι κάποια ή όχι. Αλλά μπορώ να εκτιμήσω κάποιο που αγαπάει τη μουσική, είτε είναι. Ρεμπέτικο, είτε είναι αρχοντορεμπέτικο, είτε είναι λαϊκό, είτε είναι ηλεκτρονικά, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να εκτιμήσει την καλή μουσική. Και Τζιτζάνις βεβαίως ήταν, όπως όλοι αντιλαμβάνομαστε, ένας γίγαντας της μουσικής, κυρίως γιατί πήγε λίγο την κοινωνία πιο μπροστά. Την κοινωνία της μουσικής, την κοινωνία του ήχου, την κοινωνία την πολιτική, αυτή που είναι ζωντανή και δεν κρύβεται ούτε πίσω από playlist, ούτε από δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήταν αυθεντικός, αμάγκας και γι' αυτό όταν πέθανε, έκλαψε όλη η Ελλάδα. Σύμφωνα με μια διήγηση του Κώστα του Χατζηδουλή, που είναι γνωστός μελετητής αξιότατος του ρεμπέτικου, πριν φύγει το Λονδίνο, ο Τζιτζάνις, γιατί πέθανε στο Λονδίνο και μετά μεταφέρθη ισορρός εδώ, είχε ζητήσει, του έδωσε σε μια εφημερίδα τυλιγμένη το μπαγκλαμαδάκι του και του είπε πάρτο για εκείνη την ώρα. Mm. Και όντως, όταν στην νεκρόσιμη τελετή και στη συνέχεια στην κηδεία, το έβαλε μέσα στο φέρετρό του. Α, θυμάμαι καλά στην κηδεία δεν τον αποχαιρετήσαν με το συνεφιασμένη Κυριακή. Να κλαίει όλο ο κόσμο πάνω του Ντάφ. Καλά, δεν θυμόμαστε αυτά, σας λέω τώρα. Αντιλαλούμε τα βουνά. Σαν κλαίω εγώ τα δίνα. Παίζω κομπονόι. Αντιλαλούνε τα βουνά σαν κλαίω εγώ τα πυλίνα. Τώρα που σε κάνω θα είναι προτιμότερο για μένα να πεθάνω. Αντιλαλούμε τα βουνά σαν κλαίω εγώ κάτι μήνα. Λαδομάτιες κι
απ' τις δικές σου μαχαιριές. Καθόματιές με γέννησες και με φαγάνι πόνι και στη φωτιά που με ρίξες τίποτα δε με σώνει. Απ' τη λαλούτε πιάσουμε τώρα την κουβέντα. Πάμε παρακάτω σε τραγούδι. Απλώς σε κάτι που είπε ο Αλέξανδρος, ήθελα και εγώ να το εντοπίσω ότι έχουμε μιλήσει για πολλούς μεγάλους δημιουργούς που μόνο με το ταλέντο τους και μια θεία φλόγα, ξέρω εγώ τι είχαν, χωρίς να ξέρουν ούτε καν να διαβάζουν και γίνανε σπουδαίοι. Ο Τσιτσάνης δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Αυτοδίδακτος μεν, αλλά άνθρωπος συγκροτημένος, εφόσον κατέβαινε να δώσει στη νομική σχολή, σημαίνει ότι έτσι δεν είναι, είχε πάρει ένα δρόμο ο άνθρωπος. Και ίσως να ήταν ένας από τους λόγους που θεωρήθηκε ο αναμορφωτής. Μπορεί να ήταν και μερικά πράγματα πέρα από το ταλέντο του, η θελημένα, το ότι έβλεπε το μάτι του λίγο παραέξω, ότι που συγκέρασε με έναν τρόπο Ανατολή, Δύση, Μαγιά, Ρεμπετοσύνη, Βυζαντινή μουσική και το άνοιξε. Ήταν λόγιος χωρίς να έχει ανάγκη να το πουλήσει αυτό. Έτσι. Εξού και η στίχη, ο καταπληκτικός στίχος. Καταρχήν αυτό που εντυπωσιάζει εμένα, τουλάχιστον που με εντυπωσίαζε, όσες φορές πηγαίναμε εκεί στο υπόγειο σπίτι, στο υπόγειο ή μη υπόγειο μάλλον,
στη Γλυφάδα και είχε τη βιβλιοθήκη του, είχε τον μπουζούκι του, είχε την κιθάρα, τα όργανα. Ήταν η σεμνότητα αυτού του ανθρώπου. Είχε δε έναν τρόπο να εξιστορεί σημαντικά σημεία της προσωπικής του ζωής με μια απλότητα. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Μια φορά είχαμε πάει εγώ με τον Γιώργο τον Ιωαννίδη, τον μηχανικό, και ήταν και μια κοπέλα και την κοίταζε και το άρεσε. Και της λέει, έχεις ωραίο λαιμό. Και είπε, μας είπε τότε λέγοντας, εγώ ξέρετε γιατί παντρεύτηκα τη γυναίκα μου τη ζωή. Εμένα, την παντρεύτηκα γιατί μου άρεσε ο λαιμός της. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πραγματικά. Και ήταν σεμνός, δηλαδή. Δεν ήταν ούτε πολυλογάς, ούτε να σε εντυπωσιάσει. Ήταν σεμνός. Σαν να μην ήταν τίποτα. Ακριβώς. Σαν να μην είχε. Θέλω να πω αυτό που έχω εισπράξει εγώ. Είναι ότι ο Τσιτσάνης, ο λόγος, είχε τεράστια σημασία για τη μουσική του. Δηλαδή, είναι τα περισσότερα τραγούδια, είναι ο στίχος και η μουσική άψογα δεμένα. Με αποτέλεσμα, έχει την ευστοχία να μπει στην ψυχή μας, γι' αυτό και έχει τόση διαχρονικότητα. Είναι απλά, λιτά, σταρά τα λόγια. Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να εκφράσω και μια ευγνωμοσύνη προς την πολιτεία, γιατί σήμερα όλο παράπονα κάνουμε σε σχέση με τα θέματα αυτά. Γιατί το δρόμο που λεγόταν Βάου και κατοικούσε ο Τσιτσάνης, τον μετονόμασε σε οδό Βασίλη Τσιτσάνη. Ναι. Όμως γεράσαμε το σπίτι του που ήταν να γίνει μουσείο, ο Δήμος Τρικάλων τον γκράμισε. Εντάξει, τα παράπονα είναι συνήθως περισσότερα, αλλά να πούμε και ένα καλό που... Λοιπόν, ολόκληρη ιστορία, λέει ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ολόκληρη ιστορία με τον Τσιτσάνη. Φίλιππας και Ναθαναήλ ήμασταν. Γραβάτα δεν φοράει γιατί λέει ότι δεν του πάει. Περιορέξεως, σπανάκι με το ρύζι. Καλό συνθέτης, κανείς δεν μπορεί να πει όχι και με φαντασία. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ από όλα. Ακούστε, νερό από πηγή, όχι ούλεν. Όχι ειδάπ, δηλαδή για τους πιτσιρικάδες που δεν ξέρουν τι είναι ούλεν. Στην πολύ σκοτεινή.
για σένα.
Στην υγειά μας ρε παιδιά. Σ' αγαπάω. Yeah.
έχει την παρκούλα, γλυκιά μου μαριούλα, να σου παίξω φίλο μπαγκραμά. Γλυκιά έχει την παρκούλα, γλυκιά μου μαριούλα, να σου παίξω φίλο μπαγκραμά. Την πόλη της Θεσσαλονίκης την αγαπώ πάρα πολύ. Στην πόλη αυτή ετοίμασα στην κατοχή και έγραψα κάτω από τραγικές συνθήκες ένα ολόκληρο έργο, ένα έργο για το οποίο θα μιλούσε αργότερα όλος ο κόσμος. Πάμε τσάρκα πέρα στο Παρσί Τσιμίκη του γράμμου γλυκιά τη Θεσσαλονίκη. Μόλις λοιπόν έφτασα στη Θεσσαλονίκη, δούλεψα στο Καραμπορνάκι, στον Μπαρ Παλιά, δούλεψα στην Κόκκινη Εκκλησιά και στα περίφημα κούτσορα του Δαλαμάγκα. Το χειμώνα του 41 άνοιξα δικό μου μαγαζί που έμεινε και ιστορικό, λιγόταν Ουζερί Τσιτσάνι. Και εκεί μέσα έγραψα τραγούδια τα οποία γραμμοφώνησαν μετά τον πόλεμο και χάλασαν κόσμο. Σάρκα στην Ακρόπολη στη Βάρνα κι από εκεί στα κουτσουράς του Δαλαμάντα. Εκεί έγραψα τον Μπαξέ Τσιφλίκη, το Βάρκα Γυαλό, το «Εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ», τη λιτανία του Μάγκα. Έγραψα τη Δροσούλα, την Αχάριστη, τις Αραπίνες, το Σταυροδρόμι, το «Τρέξε Μάγκα να ρωτήσεις», τη Μαγκιόρα, τα Πέριξ. Τον ήλιο που έχει χαθεί στο σκοτάδι.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το φινάλε. Πάντως είναι πραγματικά αντιστασιακό τραγούδι. Είναι αυτό και στην Ευχιασμένη Κυριακή, είναι στον κύκλο, θα λέγει κανείς, όχι του πολιτικού τραγουδιού, αλλά του τραγουδιού με εθνική έτσι, αναφορά, σημαντική σε δύσκολες στιγμές. Και το κάποια μάνα να στενάζει. Θα αναφέρουμε και αυτόν που γράφει το στίχο. Εμείς πάντα. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση, αυτός που γράφει το στίχο είναι ο Βρύβος. Ο Βρύβος. Γιατί αν ο συνθέτης δεν εμπνέεται, δεν του δώσει, ας πούμε, το έναυσμα να γράψει καλή μουσική και ο ένας και ο άλλος. Και ο στιχουργός εμπνέεται από τη μουσική, του του αλλά και όμως ο μουσικός εμπνέεται από τη στιχουργός. Είχε μελοποιήσει αρκετά ακόμα. Ο καλός στίχος του Κώστα του Βέργου. Και η καλή μουσική, η καλή σύνδεση είναι το τέλειο. Και με έναν τραγουδιστή είναι το θαύμα. Μια ωραία ιστοριούλα που διάβασα κάπου, διαβάζω για τον Τζάνι. Ταιριάζουν όμως, συγγνώμη, ταιριάζουν όμως ο στιχουργός. Πρέπει να ταιριάζει ο στιχουργός με αυτόν που μελοποιεί. Δηλαδή με... Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Αυτό. Και θα συμφωνήσει μαζί μου και ο Σπύρος σίγουρα θα συμφωνήσει, γιατί έχω δει και εκπομπή που τον είχε καλεσμένο. Πόσο τέριαξε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος με τον Μακαρίτη, τον. Του Μάνο τον Λοΐζο. Πόσο ταιριάξανε πάρα πολύ. Βεβαίως και ηλικιακά ταιριάζανε, αλλά τέριαξαν ως άνθρωποι. Μα και ο Βύρβος με τον Τιτσάνι έχουν κάνει πολλά έργα μαζί. Πολλά. Είναι η χημεία που βλέπω. Και λόγω Βύρβου, ας πούμε, πραγματικά βοήθησε. Έχει δίκιο τώρα ο Γιώργος και μείναμε. Περάσαμε σε αυτό που λέμε πολιτικό τραγούδι, όχι με την έννοια την εξόφθαλμη της εποχής, έτσι, με συγκεκαλυμένο τρόπο την άλλη, αλλά σαφώς πολιτικό τραγούδι. Όπως το «Κάποια μάνα αναστενάζει», όπου ασφαλώς είναι για τους ανθρώπους στην Ικαρία που ήταν κρατούμενοι και πάει, λέει, ένα βράδυ πάνε οι Κατελάνοι, γνωστοί χίτες εποχής, τραγουδάει «Μπέλου», μπαίνουν μέσα, κάτω του πρώτου τραπέζι, να φαίνονται για τα κουμπούρια, λέει, έτσι. Και κάποια στιγμή τους λένε στην Μπέλου το «Κάποια μάνα αναστενάζει». Είναι αληθινή ιστορία αυτή. Και λέει η Μπέλου, μαγιά η Μπέλου, τους λέει τα παιδιά που γύρισαν από την Ικαριά. Αλλάζει το στίχο και λέει τα παιδιά από την Ικαριά που γύρισαν. Και πήγανε, κάποια στιγμή πήγε στην τουαλέτα η Μπέλου, την ακολουθούσαν και την αφήσαν κάτω εμόφερτη. Και μέσα πάλι ακουμούνι της είπανε και την αφήσανε τέσσερις δαγκλαράδες ζώα, αφήσαν την γυναίκα εμόφερτη και την βρήκαν εμόφερτη. Άρα είναι πολιτικό τραγούδι βαθύτατα. Μα τι λέτε, κύριε Σολίτη? Θα ήθελα ειδικά για το τραγούδι αυτό του Γιαρακίνας Γιος. Είναι ένα πολύ βαρύ ζεμπέκικο, αργό, στην πραγματικότητα, παρότι ο ρυθμός είναι πιο γρήγορος. Έχει σημαδέψει κατά κάποιο τρόπο τη δικτατορία περισσότερο, παρότι αυτά θα ακουστεί ως ασέβεια, από όλα τα υπόλοιπα πολιτικά τραγούδια. Έχω την εντύπωση. Τραγουδιέται σε οποιοδήποτε μαγαζί και περιγράφει στην πραγματικότητα όλη την ιστορία της επταετίας με πολύ. Εύσχυμο και λιτό τρόπο. Ωραία, για πάμε για Βάρκα Γυαλό. Έμαθα κυραπώ σε τη Βάρκα Γυαλό. Και ψαρεύεις. Έμαθα κυραπώ σε τη Βάρκα Γυαλό. Πως έχεις ψαροπούλα και ψαρεύεις ζουν τρία λαρί λαρό φάρκα γυαλό. Έμαθα κύρα πως έχεις ψαροπούλα και ψαρεύεις ζουν τρία λαρί λαρό φάρκα γυαλό. Λαρί λαρό φάρκα γυαλό. Βάρτο να σου
ξέρεις δεν τη βγάζει. Καθάρισε τη θέση σου, μ' αυτή σου την κατάσταση πριν κάνω επανάσταση. Τελευταίο τον καιρό μου θα έχεις κάνει ρόλο. Δυο τρεις μου την καρφώσανε πως πάλι σε με εκείνο το κορόιδο. Καθάρισε τη θέση σου, μ' αυτή σου την κατάσταση πριν κάνω επανάσταση. Yeah.
Τώρα κλαίνε όλα τα λάνια, θα μείνουνε καρμάνια. Τώρα κλαίνε όλα τα λάνια, θα μείνουνε καρμάνια. Περισσότερο Αγάθωνα Ιακωβίδη στο Άτομο Θανάτων. Ο Μάνος Χατζηδάκης λέει κάπου: όσο για τον Τζιτζάνι, μίλαγε σε πλήθος. Όσο για τον Τζιτζάνι, όλοι σας ξέρετε το όνομά του, μα είμαι βέβαιος πως πολύ λίγοι από εσάς γνωρίζετε τη μυθολογία του και την αληθινή σημασία των τραγουδιών του. Γιατί ο Τζιτζάνης, παιδί των υπόγειων ρευμάτων, της μαγκιάς και της ρεμπετοσύνης, έχοντας μια βυζαντινή παιδεία από την Ψαλτική που έκανε στο χωριό του, ξάπλωσε απάκρον εις άκρον της Ελλάδας, σε όλη τη χώρα, έναν ευαίσθητο ερωτισμό. Ερμήνευσε την τάση για φυγή που διαπερνούσε τον ελληνισμό, θα πάω εκεί στην Αραπιά, όταν και το ταξίδι μέσα στην ίδια τη χώρα ήταν ακόμα αδύνατο. Και όταν η χώρα μας ακριβώς επιχειρούσε την αυτογνωσία της, ο Τζιτζάνης παντοτραγούδησε το ανικανοποίητο των Ελλήνων εφήβων. Κουράστηκα για να σε αποκτήσω, αρχόντισά μου, μάγισσα τρελή. Είναι η εκδίκηση της ψωροκόστελας για τα όσα ήρθαν από τη Μικρασία, έτσι, ο Τζιτζάνης τώρα. Και αυτά με τη θρησκευτικότητα ενός διασωμένου βυζαντινού μέρους. Ο Τζιτζάνης υπήρξε μεγάλος στον καιρό που δεν υποπτευόταν πως ήταν μεγάλος. Εγώ είμαι τον Μπεγλέρη σου, λέει. Ποιος το λέει? Εγώ. Ζέτα. Ζέτα, παιδιά. Σαν είχες καραβό τσακισμάτα και τα ρήφα μου κοβες διπλή. Εγώ είμαι το Μπεγλέρι σου και άλλος είναι ο Τερμπετέρι σου. Και άλλος είναι ο Τερμπετέρι σου. Εγώ είμαι το Μπεγλέρι σου. Είχες πάλι ψες πλεξιμάτα, σκανταλιάρικο κουκλί. Και μαζί μου αρχίζεις τα μυθιστορήματα, το γνωστό σου το διπλό βιολί. Εγώ είμαι το Μπεγλέρι σου και άλλος είναι ο Τερμπετέρι σου. Και άλλος είναι ο Τερμπετέρι σου. Είναι ο Τερμπετέρι σου και άλλο.
στην υγειά μας ρε παιδιά. Σε τούτο το ρημάδι.
παλιό σπίτι το ετούτο που χωρίσαμε. Περισσότερο Αντώνη Ιαννίτη θα έχουμε σε λίγο, αλλά και πολύ περισσότερο μπορείτε να έχετε στη Βαβέλ, στην Ελευσίνα. Βαβέλ, Αντώνη, Βαβέλ, στη Βαβέλ, στην Ελευσίνα. Γεια σήκω Μαρία. Σήκω γιατί εδώ πέρα πολλά πολλά το μεγάφωνο. Φοβούμαι, πώς το λες έτσι, πήγαινε. Σήκω κόριτσι μου, σήκω. Γεια σου πάγω από εκεί, συνοδεύεις. Μάλιστα, ελάτε. Παρακαλώ. Συνοδεύω την κυρία Σουντάτου. Ένα καλό μικρόφωνο, το καλό, το αμερικάνικο. Το εισαγωγής. Θα πούμε την Τζουλμπαχάρ και τα καβουράκια, αν είμαστε τυχεροί και θα ξέρω ο Δημήτρης ο Χιονάς. Γιατί δεν. Ο οποίος ο Δημήτρης Χιονάς μόλις μου κάρφωσε ότι όλα αυτά τα τραγούδια λέει που ακούτε, μην κοιτάς που δεν τα λέει ο Κινούσης, σε όλα αυτά στη δισκογραφία του Τζιτσάνη ακορντεόν παίζει ο κύριος Κινούσης. Τελικά παίζει ακορντεόν εσύ, πλάκα πλάκα. Oh.
χαμπή. Για ραβίντο, για χαβά, αχ λουλούδι μου κι ούλπατα. Για χαμπή, για ραβίμπτο, για χαβά, αχ λουλούδι μου κι ούλπατα. Άρα χαβάς, για βάς, για βάς. Το έχεις πει με φιλιά, στη Ραφίνα παίζει τώρα.
γυαλούν τα βοτσαλάκια. Κι όλο λένε τα ταβουράκια, σου γυαλούν, σου γυαλούν τα βοτσαλάκια. Κοιτάξτε πώς αλλάζουν οι εποχές, παιδιά. Μου λέει η Λιζέτα, τη λέω ο γιος της όταν το διαγκούνε τραγουδά έτσι. Ρε μαμά, γιατί τα λες τα λόγια στο τραγούδι. Σήκωσε το τίμημα. Το έχουν μάθει έτσι και τη λέει τι τα λες τα λόγια.
μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος, μακριά της μάνας μου την αγκαλιά.
Κάποια πήγα να το πεις. Γιατί μετά θέλω να ψήσω σιφουνάκι. Ψήνω, ψήνω. Μέρα νύχτα, αν είσαι
ο Δημήτρης, ο Δημήτρης. Δημήτρη, πάμε μια τραγουδάρα τώρα. Δημήτρης, ωραία, πας, παιδιά. Πόσες φορές δεν έχω πει να φύγω να σ' αφήσω, μα στη ζωή κουράζομαι. Κρυφό ταλέντο, είδε. Αμέσω τα πιάσα. Η ροκιά, το φτιάχνω. Α είναι καλά, Ρένια. Λοιπόν, όποιο το ξέρει να σκοτωθεί. Όση ώρα εσεί διασκεδάζετε, εγώ δουλεύω να πούμε. Πάνω ψυστήρι στο συμφωνάκι τόση ώρα. Τρίποντο, τρίποντο, Σπύρο. Βάλε τρίποντο. Τρίποντο. Ναι. Στο τελευταίο λεπτό. Απ' το μεράκι μου
Εμίτη, πάτησε. Αποστολή. Τόσα ακούς του μια χάρισα. Καλά ξεκινάμε την καριέρα μας. Είναι από το τελευταίο μας ηττή, παιδιά, αυτό. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Thank you.
ποιητικά μου. Γιατί άμα το
σε κάψει. Μπράβο, μπράβο. Με πόνο το ψωμί όταν βρεθείς χωρίς προστατή στη ζωή. Αυτός γνωρίζει τι θα πει να τρως με πόνο το ψωμί όταν βρεθείς χωρίς προστατή στη ζωή. Είναι πικρό, είναι βαριά στα στήθια του ψυχή. Κι αυτός που μου και υποσχεθεί πως θα μ' αλλάξει τη ζωή, κι αυτός δεν είχε μες στα στήθια του ψυχή. Είναι πικρό, είναι βαριά Ορίστε, κύριε Αλέξανδρε. Καταρχάς να πούμε ότι το τραγούδι τα γεννήθηκα για να πονώ. Είναι το τελευταίο τραγούδι που είπε η Νίνου, σύμφωνα με αφήγηση του Γιάννη Σταματίου του Σπόρου, που ήταν άρρωστη, σχεδόν ετοιμοθάνατη, και το είπε στον Τζίμι το Χοντρό, το γεννήθηκα για να πονώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αφιέρωμα στον Τζιτσάνι χωρίς να πούμε τις μεγάλες φωνές που ανέδειξε, δηλαδή την Νίνου καταρχάς, την Μπέλου και τον Τζαουσάκη. Την άκουσα και δεν άργησα να καταλάβω το ταλέντο της. Γίναμε ντουέτο και κάθε βράδυ στο Τζίμι γινόταν χαλασμός από τον κόσμο. Η ώρα έφτανε μέχρι τον Άγιο Παντελήμωνα. Κάθε μέρα συζητούσαμε για εμάς τους δυο. Η Μαρίκα στο πάρκο ήταν ασυναγώνιστη. Οι κινήσεις της ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Όταν τραγουδούσε είχε τέτοια εκφραστικότητα και τέτοια μεταδοτικότητα στο κενό, που νομίζω ότι δεν πρόκειται να γεννηθεί άλλη.
Όταν τραγουδούσε, κυριολεκτικά καθήλωνε τον κόσμο στα τραπέζια. Ήταν φοβερή. Επίσης θέλω να πω ότι σημαντικοί άνθρωποι, μιλώντας για τον Τιτσάνι και διάφορα που είπαμε, ότι όπως ο Ντίνος Χριστιανόπουλος είχε κάνει δύο συλλογές για τα τραγούδια του Τιτσάνι, ο συνάδελφος ο Γιώργος Καμπαρδόνης, ο συγγραφέας, είχε γράψει ένα βιβλίο, το Ουζερί Τιτσάνης, και επίσης επειδή ακούσαμε κάποια βαριά τραγούδια, το έκανε και παράσταση στο Εθνικό Θέατρο, στο Βορείο Ελλάδος, στο κρατικό. Και επίσης επειδή ακούσαμε κάποια τραγούδια βαριά, πρέπει να πούμε ότι ο Τιτσάνης δεν είναι μόνο διασκεδαστικά τραγούδια, είναι και βαριά τραγούδια. Ας πούμε το «Ίσως αύριο» με τον Κοζατζίδη είναι ένα πολύ γνωστό και πολύ βαρύ. «Ίσως αύριο» χτυπήσει και για μένα. «Χτυπήσει πικραμένα». Λοιπόν, το «Κατάδικος για πάντα» πάλι με τον Κοζατζίδη. Το «Πριν την αυγή» με τον Αγγελόπουλο. Το «Μια και η ζωή θα σβήσει» με τον Στράτο Μπαγκιουμτζή. Το «Σαν χριστιανός ορθόδοξος» που το ηχογράφησε πρώτος ο Νικολαίδης στην Αμερική. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, μεν τα διασκεδαστικά είναι πολύ ωραία. Αλλά ταυτόχρονα ο Τσάνης δεν είναι αυτός, εκτός από τις εναλλαγές που έχει στη μουσική του. Είναι και ψυχεδέλεια. Έτσι, έτσι, όπως είπε ο Γιώργος. Όπως είπε ο Γιώργος. Είναι και ψυχεδέλεια. Ψυχεδέλεια, έτσι, αγόρι μου, ναι. Επεξεργάζεται τις συνθέσεις του, το καταλάβαμε όλοι από τα τραγούδια που ακούσαμε. Τις αναπτύσσει. Έχει πάρα πολλές εναλλαγές, το επαναλαμβάνω. Και νομίζω ότι θα αδικούσαμε λιγάκι αν δεν λέγαμε μερικά βαριά. Εμείς με τον Αντώνη έχουμε προκρίνει να πούμε το «Σαν χριστιανός ορθόδοξος» να μας το πει ο Αντώνης. Wow. Ναι, 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 Αντώνη τι θέλει. Για να το χορέψει, ναι, ο Αντώνης. Τώρα, παραγγελία. Αντώνης προς Αντώνη. Ε, Αντώνης τραγουδά, Αντώνης χορεύει. Την κοινωνία σε βαθικά ρεμάγε μου να κάνω λιτανία. Σε βαθικά ρεμάγε μου να κάνω λιτανία. Σαν χριστιανός ορθόδοξος σ' αυτή την κοινωνία. Στον Άγιο Παύλο και ξεκινώ καράματα να πάω στον Άγιο Παύλο και μάζεψα τα σέα μου και ένα κομμάτι και ο αρκάκελος
κάτι ρωτάτε να σας πω. Αφού σας είναι πια γνωστό, όταν σε μάθεις τα πέριξ, ό,τι χες να καίνε, λένε τον ημάνγες με καημό. Όταν σε μάθεις τα πέριξ, ό,τι χες να καίνε, λένε τον ημάνγες με καημό. Θα κάψω
εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω και τ' άσπρο μου που κάμισω στα μαύρα θα το πάψω. Έχω καεί, έχω ψηθεί στα χέρια τα δικά σου. Το βλέπω θα καταστραφώ κι όμως να φύγω δεν μπορώ. Εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω και τ' άσπρο μου που κάμισω στα μαύρα θα το πάψω. Μαύρο που κάμισω για να ταιριάζει η φορεσιά στα βάσανά μου τα βαριά που τραβήξα κοντά σου. Μαύρα μου μάτια εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω και τ' άσπρο μου που κάμισω στα μαύρα θα το πάψω. Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Κι αν ζω στη ξελογιάστρα την Αθήνα για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Σου βράδια νοσταλγώ. Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια έζησα τις πιο γλυκές στιγμές. Κατάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει για όλες τις ποέμικες καρδιές. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ. Κρατάς την αγκαλιά σου, πάντα σε θυμάμαι και πονώ. Κι αν είμαι τώρα λίγο μακριά σου,
με τον καιρό κοντά σου θα βρεθώ. Πάω εκεί στην Αραπιά που με έχουνε μιλήσει για μια μεγάλη μάγισσα. Άμα για να μου λύσει. Θα πάω εκεί στην Αραπιά.
φέρει, έχουμε καιρό. Πες της πως να πάει να φέρει το γιατρό. Κι ως που να τον φέρει, έχουμε καιρό. Η βάρκα μας προσμένει στην ακρογιαλιά. Να φύγουμε Μαριό μου, να πάμε στενίδια. Να φύγουμε. Στο παραθυρό σου κάτι να σου πω. Δώδεκα η ώρα θα έρθω βρε Μαριό. Δώδεκα η ώρα θα έρθω βρε Μαριό. Στο παραθυρό σου κάτι να σου πω. Κομμάτι το οποίο είναι κομμάτι ψυχής, είναι ένα κομμάτι δημοτικό που έχει διασκευάσει ένας φίλος μου και το έχουμε βγάλει σε δίσκο. Μάνα, αχ μωρέ μανούλα μου, μάνα. Thank you.
Άρα, Βαγγελόνι, μας στέλνει. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Να παλεύω ψυχάλια. Δεν είναι ζωή αυτή. Λοιπόν, πολιτιστικό περιοδικό. Έχω πει, ενή τι είπα. Ανούλα φεύγει για Μπαρσελόνα. Αγάθωνα είπα. Κοινούς είπα. Την επόμενη... Ξεκινάω τώρα την Παρασκευή. Με τον Βασίλη το Σκουλά, έναν από τους... Δεν ξεκινάς την προηγούμενη. Όχι, όχι. Την επόμενη Παρασκευή. Τώρα, δύο του μηνός. Με τον Σκουλά. Με τον Βασίλη το Σκουλά. Δίπλα στο ποτάμι. Μπράβο. Και με special καλεσμένους. Special καλεσμένους όπως Παντελής Θαλασσινός, όπως ο Εμίλιος Πασχαλίδης. Σε μένα θα πεις να συγκεράσεις μετά τι κάνεις. Συμφωνάκης δεν θα παίξει πουθενά αυτή τη στιγμή. Για άλλες δουλειές. Σκουρουλιάκος. Είπα, δεν είπα. Διάφορα. Διευθυντή, ναι. Διευθυντικά διευθυντή. Διευθυντή. Σε διάφορα μέρη. Είπα, δεν είπα. Τι θα κάνει, αγάπη μου, το χειμώνα.
Είμαι στο Τζίτζικα και το Μέρμιγκα. Ναι. Στον καλά Αντένα, περνάμε εσύ. Κάθε Παρασκευή στις 9 με μια πάρα πολύ καλή παρέα. Και Σταρόβας μαζί. Ναι, Σταρόβας, Χαϊκάλης, Μπουλάς, Ζωή Σεβίδια, Σπασία Τζιτζικάκη. Είμαστε, περνάω πάρα πολύ καλά και μαθαίνω και πάρα πολλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενώ ο Ιάκωβος τι θα κάνει, ας πούμε, τον Ιάκωβο λέω εγώ. Ιάκωβο, τι θα κάνεις, ε? Ο Ιάκωβος θα παίξει με την Κατερίνα Διδασκάλου. Θέατρο Δημήτρη Ποταμίτη, 13 Νοεμβρίου είναι πρεμιέρα. Ένα έργο που λέγεται Το Κορμί. Βέβαια, το κορμί είναι η κυρία Διδασκάλου. Δεν το διάλεξε, αγάπη μου, γιατί γι' αυτό το διάλεξε το κορμί, ε, Κατερίνα μου. Ωραίο έργο είναι. Νομίζω ότι ετοιμαζόταν όλη τη ζωή για αυτό το έργο. Είναι κυρίως ένα έργο ανθρώπινων σχέσεων, θα έλεγα εγώ. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφωνία με τον Ιάκωβο. Λιζέτα, τι θα κάνεις? Το Νοέμβριο θα τραγουδάω στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευές και Σάββατο στο Πλατό. Και μετά τις γιορτές θα κάνω κάτι πάρα πολύ ωραίο που δεν θα σας το πω. Θα το κρατήσω μυστικό. Εγώ το ξέρω. Και εγώ το ξέρω, δεν λέω. Μαρία, τι θα κάνεις? Για θέατρο να πω τώρα ή για το τραγούδι? Όλα θα τα κάνεις. Δύο. Για πες. Για το θέατρο Λίδρα. Λοιπόν, συνεργάζομαι με το Κέντρο Κλασικού Δράματος του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχουμε ανεβάσει ήδη μια παράσταση με τίτλο «Αχ, δολοφόνο μου», του Γιάνγκου Ανδρεάδη. Γι' αυτό σεξουαλικό, γιατί το πες «Αχ, δολοφόνο μου». Ναι, έχει, μπορεί να το ξαναπείς αυτό. «Αχ, δολοφόνο μου», του Γιάνγκου Ανδρεάδη. Με φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, συγκεκριμένα του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων και Πολιτισμού. Και ποιος το γράψε, ο Γιάνγκου Ανδρεάδης, ναι. Και από τραγούδι? Από τραγούδι θα είμαι στην ταβέρνα Χαγιάτη, στα Καλύβια. Στα Καλύβια. Και Παρασκευή, Σάββατο και... Έντεχνο, ρεμπέτικο και λαϊκό. Ξέρεις και ρεμπέτικο και λαϊκό? Πώς το χορεύεις κιόλας? Εννοείται. Ξέρεις, ε. Μωρό, Ασονίδη, γράφεις τίποτα? Εγώ ετοιμάζω αυτή τη μελέτη για τα τραγούδια για το θάνατο. Mm. Τα λαϊκά τραγούδια που αναφέρονται στο θάνατο. Θα ήθελα όμως να σας διαβάσω μια που είναι για τον Τζιτσάνι. Τι λέει για τον Τζιτσάνι ο Νίκος Μάθεσης, ο στιχουργός, ο πρώτος επώνυμος στιχουργός, δηλαδή που έβαλε το όνομά του. Όχι καμιά ώρα, ένα σύντομο. Πολύ σύντομο, ναι. Αλλά πρέπει να τον ακουστεί. Προπολεμικά γνώρισα και τον Τζιτσάνι. Ένα βράδυ που ήμουνα με τον Μάρκο, ήρθε ο Τζιτσάνης που μόλις είχε φτάσει από το χωριό του για κάτι τραγούδια. Ποιος το περίμενε ότι αυτό το χωριατόπεδο θα γινόταν Μπετόβεν? Ναι, Μπετόβεν, μιλάει ο Μάθεσης. Μετά τον πόλεμο, κάθε τραγούδι του ήταν και φωτιά για όλους. Όλοι τον ζήλευαν. Μεγάλη δουλειά αυτός ο βλάχος από τα Τρίκαλα. Η μουσική του είναι σήμα κατά τεθέν για σουξέ. Πρώτος από όλους. Ωραίος. Α, σύντομος ήσουν, εντάξει, μια χαρά. Συντομότατος. Πολύ ωραία. Ούτε 30 δευτερόλεπτα. Αντώνη, θα κάνεις. Τον ηλίθιο με τεράστια επιτυχία. Ειδήσεις, συνήθως. Του Δοστογεύσκη. Του... Δεν το λέω αλλιώς. Ειδήσεις. Ειδήσεις και μια εκπομπή που κάνουμε, η οποία είναι καλή στην ΕΡΤ δορυφορική, τη Οδύσσια για τους απόδημους, ο Σιφουνάκης ξέρει. Γίνεται καλή δουλειά. Γίνεται καλή δουλειά και, δηλαδή, θέλουμε να τους πούμε ότι πρέπει να φύγουν από τη δεκαετία του 50 και του 60, γιατί με αυτόν τον τρόπο ζουν οι παροικίες στο εξωτερικό. Και είναι καλό να, επειδή βλέπουν και άλλα ελληνικά κανάλια, να τους πούμε σωστά με την ελληνική γλώσσα, σωστά εννοώ, και με τα ενδιαφέροντα, λίγο εντάξει, να είναι ενδιαφέροντα, να μην είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα, ότι η Ελλάδα αξίζει ακόμη και αξίζει πολλά. Πάντως εμείς για αυτά τα χωριατόπεδα, ναι, μένουμε Ελλάδα. Μένει τη Ελλάδα. Εντελώς. Ωραίες παρέες κάνεις, Ρενιά. Μπράβο. Αυτός είναι, αυτός είναι στα καταγόγια μεγαλωμένος. Αυτός εντόλυπος πληροφορώ. Μεγαλωμένος στα καταγόγια αυτός. Ας είναι καλά η λαϊκή μουσική που έχει αυτά τα γυρίσματα που επαναλαμβάνει, έτσι, το στίχο, έτσι, διότι και... Το επαναλαμβάνεις και εσύ και σαν μέσα. Και αυτό το ονομάζει με τη δέλεια. Το ονομάζει όπως θέλει. Και ας λέει ότι δεν το έχει, μια χαρά το έχει. Μια χαρά το έχει. Και γι' αυτό ακριβώς επειδή το έχει, το κρατάμε και μένουμε Ελλάδα και συνεχίζουμε. Και πολύ καλά κάνετε. Θέλω να τελειώσω με Μίκη Θεοδωράκη, να τη βγω λίγο στον Εσονίτη. Γιατί όταν ένας άνθρωπος σαν τον Μίκη λέει αυτά για τον Τζιτζάνι, να δώσουμε και το μέγεθος του ανδρός, ε. Μέσα ο λαός, λέει, μέσα στην υπόγεια ζωή του, που τον είχε καταδικασμένο η άρχουσα τάξη, βέβαια, ο Τζιτζάνις ήταν ένα παράθυρο στο φως για να μπουν λίγες ακτίνες ήλιου να φωτίσουν και να ζεστάνουν την παγωμένη καρδιά του. Πώς έγινε αυτό το θαύμα και αυτό το παιδί από τα Τρίκαλα, που έφηβος ξενιτεύτηκε στη Θεσσαλονίκη, να μετουσιώσει μέσα στην ψυχή και στο μυαλό του όλη την πεμπτουσία της μουσικής μας παράδοσης και να μας την ξαναδώσει σε νέες, απλές και τέλειες μουσικές φόρμες, πώς έγινε? Βασίλη Τζιτζάνι, τραγουδιστή της Ρωμιοσύνης, υμνοδέτης ψυχής του λαού μας, εσύ που ομόρφινες τους σκοτεινούς καιρούς με τα φτερουργίσματα της μεγάλης τέχνης σου, λέει ο Θεοδωράκης, επαναλαμβάνω, δέξου από όλους εμάς ένα μεγάλο, σεμνό, αλλά ολοζώντανο και δυνατό ευχαριστώ για όσα πρόσφερε στην πατρίδα και το λαό μας. Αν έλειπες εσύ και τα τραγούδια σου, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν αυτή που είναι. Για πόσους άραγε μπορεί κανείς να το πει αυτό? Αν η καρδιά του λαού είχε ένα θρόνο, εσύ θα καθόσουνε και πλάι σου μια χούφτα μεγάλη σαν κίσανη.
Μεγάλες κουβέντες μεγάλων ανδρών. Στην υγειά μας. Λοιπόν, παιδιά. Στην υγειά μας, στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά σας, στην υγειά σας. Γεια σου. Γεια σου, ψυχεδέλεια. Για πάντα. Δεν πήρα μετεωρολογικό δελτίο για αύριο. Δεν ξέρω πώς θα είναι η Κυριακή. Και να είναι συνεφιασμένοι, εμείς θα συνεφιάσουμε την καρδιά μας. Πάμε. Συνεφιασμένη Κυριακή και σας καληνυχτούμε. Καλή νύχτα σας. Πάμε. Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Στην υγεία σας. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε. Τα φύλλα λούνε τα βουνά. Καθάρισε την θέση σου. Μαυρίζουν την κατάσταση. Κι η μαμά τους η κυρία Καβουρίνα πάει τσάρκα με το σπαρό στη ραφή.